εντοπίστηκε το παιδί που αναζητεί ο γυναικολόγος από την Πεντάγια. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Χαραλάμπους, ο οποίος επικοινώνησε πριν από λίγο με τη συντάκτη του Σίγμα Λάιφ, τη Δόνα Καπαρτή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επικοινωνία τους. Παναγιώτη Χαραλάμπους, καλησπέρα. Είσαι εσύ λοιπόν το παιδί που γεννήθηκε σήμερα πριν από 40 χρόνια στην Πεντάγια? Ναι, είμαι εγώ που γεννήθηκα. Έχει 40 χρόνια στην Πεντάγια. Το 1974. Τι ξέρεις ακριβώς για τη μέρα που γεννήθηκες, τι σου είχε πει η μητέρα σου? Ότι θα γεννιούν Σεπτέμβρη κατά κρίβεια. Αλλά λόγω του πολέμου και ο άλλος ήταν στον πόλεμο, ό,τι ξεκινήσε η πόνη μέσα στη δουλειά της. Έπρεπε να γεννήσει. Και έτσι πιάνει με έναν αυτοκίνητο που ήθελαν για μέ και πιέναν για Λευκοσία. Αλλά δυστυχώς έκοψαν τους στον δρόμο και δεν πήγαν πίσω στην Πεντάγια που είχαν κοντά νοσοκομείο. Και για μένα βρεθήκαν ο γιατρός και γέννησε με κεσαρική στην Πεντάγια τη νύχτα, κατά 9.30-10 η νύχτα. Ανοίξαν το νοσοκομείο, γιατί ήταν κατάκλειστο, όπως μου είπε, και γεννήσαν την για μένα. Εσύ από πού μάθες ότι ο γιατρός ψάχνει να σε γνωρίσει? Έμαθα από το Σίγμα Λάιφ ότι ζητά ο γιατρός. Είναι και 83 χρονών τώρα, ό,τι ζητά το παιδί που γεννήθηκε τελευταίο στην Πεντάγια. Εσύ θες να γνωρίσεις τον γιατρό, να έρθεις σε επαφή μαζί του? Βέβαια θέλω να γνωρίσω, αφού είναι ο γιατρός που αφαιρεθίζω. Για μένα ο γιατρός δεν θα ζούσα εγώ τώρα. 40 χρόνια λοιπόν μετά το μαύρο καλοκαίρι του 1974 φιλοξενούμε στο δελτίο μας την πρώην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κλέρη Αγγελίδου. Καλησπέρα σας.